Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί κάτι επαναστατικό στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του Club BFL και ιδιαίτερα μεταξύ του καθηγητή με τους μαθητές ή τους συναδέλφους του. Θα πάω λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ τώρα έχω ένα unread message. Αν κάνω κλικ εδώ θα δω ότι κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα και εγώ το έχω αδιάβαστο. Λοιπόν, αν πάω εδώ στο ESMS, να σας θυμίσω, εδώ γράφουμε μήνυμα, εδώ είναι τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί παλαιότερα, να τα διαβάσουμε, εδώ έχει μόνο τα αδιάβαστα, εδώ το τι έχουμε στείλει. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πώς στέλνουμε μήνυμα. Εδώ γράφουμε το subject και ό,τι άλλο θέλουμε. Εδώ βάζουμε το nickname του παραλήπτη και αν δεν θυμόμαστε τους μαθητές μας με το find a user, a username, μας φέρνει τα μέλη του Club BFL που ανήκουν στο σχολείο μας μόνον, όχι τα άλλα, και η επανάσταση είναι εδώ. Πάμε username. Αν πατήσουμε access level και πούμε teacher, γράφουμε το μήνυμα και αυτό, αν κάνουμε send, θα έχουν όλοι οι συνάδελφοί μας, οι καθηγητές στο ίδιο σχολείο που είμαστε, θα έχουν το unread message που θα μπορέσουν να διαβάσουν το μήνυμά μας όλοι οι καθηγητές. Εάν θελήσουμε να στείλουμε σε έναν μόνον καθηγητή, θα πηγαίναμε από την άλλη, θα βάζαμε το nickname στο προηγούμενο που σας έδειξα. Αν πατήσουμε My Segments, θα μας βγουν τα τμήματα που διδάσκουμε και πες ότι θέλω να στείλω στο C-Senior 1, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω το μήνυμά μου και αν το πατήσω, όλοι οι μαθητές του τμήματος C-Senior 1 που εγώ είμαι καθηγητής τους θα πάρουν το unread message από την δασκάλα τους, από τον δάσκαλό τους. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα με ένα μόνο email που θα στείλουμε, με ένα SMS που θα στείλουμε, να το διαβάσει όλη η τάξη. Παλαιότερα που θέλαμε να στείλουμε σε όλη μας την τάξη ένα προσωπικό μήνυμα, έπρεπε να πάμε να γράφουμε έναν, ενώ τώρα το στέλνει σε όλη την τάξη του. Αυτό δεν σας δίνει μια ιδέα. Η ιδέα είναι ότι θα μπορούμε να καταργήσουμε το teacher's message. Γιατί αν πάμε να γράψουμε κάτι, ένα μήνυμα στην τάξη αυτή, θα στείλουμε μια φορά το μήνα, ο μαθητής θα πάει κάθε μέρα, θα πηγαίνει να διαβάζει, δεν έχω μήνυμα, στο τέλος δεν θα πάει να το επισκεφτεί. Ενώ έτσι, αυτό το ίδιο μήνυμα που θα στέλνατε εδώ, ο κάθε μαθητής έχει ένα αδιάβαστο μήνυμα και θα πάει να το διαβάσει. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα.